Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και θα δούμε μαζί τώρα πώς διαμορφώθηκε η ειδησιογραφία. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά για πλήρη απολιγνητοποίηση ως το 2028, με αναφορές και για μονάδες, συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Τελικά ελήφθη η απόφαση να γίνει συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση και με δεδομένο πως επίκυνται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τη Δυτική Μακεδονία που επηρεάζεται άμεσα από την απολιγνητοποίηση. Η δημοσιοποίηση του ΕΣΕΚ και η επισημοποίηση της πλήρους απολιγνητοποίησης το 2028 συζητήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρατάξεις συμφώνησαν στην επόμενη συνεδρίαση να γίνει αναλυτικότερη συζήτηση και να πάρουν σχετικές αποφάσεις. Εγώ έκανα μία απλή ερώτηση και την απάντηση σε αυτό. Ξέρατε εσείς ότι το 23 θα κλείσουν και η Μελίτη 1 και ο Άγιος Δημήτριος 5? Γιατί εμείς αυτό που ξέραμε είναι ότι τουλάχιστον μέχρι το 2028 θα μείνουμε με τη μονάδα 5 την καινούργια, τον Άγιο Δημήτριο 5 και τη Μελίτη. Από πού προέρχεται, που τουλάχιστον θα συντηρούσαν μέχρι το 28 τις τηλεθερμάσεις? Για τον Άγιο. Το είπα. Άγιο Δημήτριο 5. Το Λεμαϊδα 5. Το Λεμαϊδα 5 και Μελίτη 1. Αυτό που προκύπτει τώρα, ότι το 23 θα κλείσουν αυτές τις μονάδες που ακυρώνουν τις τηλεθερμάσεις, εσείς το ξέρατε? Γιατί πολύ ψύχρεμο σας βλέπω. Όχι, δεν το ξέρω, γιατί το είπα και σαν... Αν δεν το ξέρατε, γιατί δεν το φέρετε ως θέμα? Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε πρώτα. Αυτό που ξέραμε, είπα κυρία Ζηγουριάδο, ήταν ο αίσθητο αμυντήριο που θα βγει στην άνοιξη, ήταν γνωστό εδώ και 6 χρόνια. Ο αίσθητο καρδιά που θα κλείσει την επόμενη χρονιά, και αυτό ήταν το γνωστό για αυτό, και προσπαθούσαν και οι υπουργόμενε δημοτικέ αυτέ να διευθετήσουν την ανάγκη για την τηλεθέρμανση. Καταλαβαίνω ότι οι εξελίξει όλους μας έχουν τη διάσταση, το έχω πει και ο ίδιος, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνες που αντιστοιχούν στην κυβέρνηση, στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον σημερινό και τον προηγούμενο. Αλλά αυτό που επισημαίνω είναι ότι θερμίζουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να προσωπικοποιήσουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να πάρουμε και συγκεκριμένες αποφάσεις εδώ και να καταθέσουμε και στοχευμένες προφάσεις οι οποίες θα δεσμεύουν τρόπο και αν θέλετε το αναπτυξιακό σχέδιο που περιμένουμε από την κυβέρνηση. Κύριε Περιφέρεια, έχει πάρει όσο χρόνο θέλετε από εμάς. Αλλά σας θυμίζω τις επισημάνσεις που σας έκανα και πριν ένα μήνα και ένα μισή μήνα και σας είχα πει: πάρτε τις απόψεις μας και τις μουσικές εισαγωγές και τις παρατησίες μιλιάδων πόλων για να δυναμώσετε τη διαπραγματευτική σας ικανότητα και να αναπτύξετε μια δικιά σας στρατηγική στο κέντρο ανοίξης των αποφάσεων. Δυστυχώς, από τις εξελίξεις φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μας παίρνει στα σχολά. Και θα σας πω και εγώ. Σε τίτλους, αναφερθήκατε στο αέριο. Δεν θα πω στην ουσία της συζήτησης. Περιμένουμε να έρθει εδώ ο Δέσπα, η ΔΕΔΑ και εκεί θα τα πούμε όλα. Τι είδαμε, παλιδρομήσεις και να ιδιωτικοποιείται ένα φυσικό μονοπόλιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε 12.600.000 που τα πήραμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από κεντρικούς πόρους και τα προσθέσαμε σε αυτούς τους πόρους, τους συλλογιστούς που διαθέτουμε. Συν 1.000.000 από ΕΣΠΑ αναμόρφωση. Αυτό τι θα γίνει με την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΠΑ και με τις υπόλοιπες στιγματικές που είναι ο ΔΕΣΠΑ και η ΔΕΠΑ? Ένα το κρατούμε. Σας είχα προειδοποιήσει πριν από ένα μήνα εδώ, προσέξτε το, σας βάζουν, σας είπα και με την απολιγνητοποίηση, αλλά και με το πρόγραμμα Φιλόδημος το τηρεί στη φάκα. Που σας είχε πει ο Υπουργός ότι να, το Φιλόδημος δεν βγαίνει και επειδή το ΕΣΠΑ δεν πάει καλά, να μεταφέρουμε τα έργα του Φιλόδημου στο ΕΣΠΑ για να μας φάει και τα χρήματα του ΕΣΠΑ που δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Ότι θα έχουμε απώλεια χώρους. Και δεν πέρασε ένας μήνας και δικαιώμα. Και το τρίτο που έχω να σας πω για την απολιγνητοποίηση είναι το εξής. Το 2021 σταματάει τα μήνυα υπέρνια χάρη των τηλεθερμάσεων. Το ξέρετε, αυτό είναι υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση, την οποία εσείς πρέπει να την αξιοποιήσετε για να πιέσετε. Μέχρι τότε είναι και τα χρονοδιαγράμματά μας. Στο μένα βίντεο να απαντήσουμε με τις δύο μονάδες βιομάζας, μία των 30 ΜΒ που θα κατασκευαστεί και τη δεύτερη μικρότερη μονάδα που χρηματοδοτήσαμε κι εμείς σαν περιφέρεια μαζί με το Δήμα Μηντέων. Άρα λοιπόν, οι τηλεθερμάσεις κρατάνε τις δύο μονάδες αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και την παρέμβαση που κάναμε στον Επίτροπο, τον κύριο Μπενίδη. Το δεύτερο, εάν είναι έτσι τα δεδομένα,
πρέπει να πάψουμε όλα τα προγράμματα. Σταματήστε τις αναθέσεις των μελετών που κάνουμε για τις τηλεθερμάσεις. Σταματήστε την κλιματοδότηση των επεκτάσεων. Μιλήστε με το πράσινο ταμείο, δηλαδή να μην κάνουμε ούτε τηλεθέρμανση στο Δρέπανο, ούτε στον Κρόκο, ούτε στη Φλόρινα. Εάν λοιπόν είναι λυμένη η απόφαση ότι η τηλεθέρμανση τέλος στη Δυτική Μακεδονία και μιλάμε μόνο για αέριο και πάει πακέτο Περδίκας με την Ποριά, τότε χάνουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα των τηλεθερμάσεων, που είναι ένα δικό μας εγχώριο καύσιμο με φθηνό κόστος, χάνουμε τη στρατηγική των επεκτάσεων και χάνουμε και τη στρατηγική να κρατήσουμε τις μονάδες. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις. Έχει να κάνει με τους πλούτους και τον πόρο που διαθέτει η ίδια και τι γίνεται γεωπολιτικά στη γειτονιά της. Τώρα είναι μια πρώτη ανάγνωση που έχουμε κάνει ήδη στο ΕΣΕΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Εμείς δεν είμαστε τόσο, πώς να το πω έτσι, στα πλαίσια του κλίματος που θέλει και ο κ. Περιφερειάρχης να καταργήσει ότι θα κάνουμε το ΠΑΝ για να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας. Είναι δεδομένο ότι το κλείσιμο των μονάδων από μόνο του σημαίνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και άρα χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Το λέω γιατί το ΕΣΕΚ, έτσι όπως το έχουμε δει, δρομολογεί μια Δυτική Μακεδονία η οποία θα είναι κρανίου τόπος, εντείνοντας και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και για το θέμα των τηλεθερμάνσεων, το λέω μιας και άνοιξε, το λέω γιατί το κλείσιμο των μονάδων έχει ως στόχο που το έχουμε χαρακτηρίσει, το κλείσιμο των μονάδων και την κινητοποίηση την έχουμε χαρακτηρίσει σαν έγκλημα και ανορθολογισμό, ακριβώς υπηρετεί το άνοιγμα της αγοράς για να βγουν άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και κοιτάξτε τώρα, στο ΑΜΙΝΤΕΟ, χθες προχθές που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, να ακουστεί αυτό, έχει σημασία. Υπάρχει απόφαση, στο ΑΜΙΝΤΕΟ υπάρχει και απόφαση για αύξηση 30% των λογαριασμών της τηλεθέρμανσης. Είναι γνωστό ότι εκεί δραστηριοποιούνται και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε σχέση με την τηλεθέρμανση μέσω της βιομάζας. Το λέω γιατί γίνεται μια προσπάθεια να εμπορευματοποιηθεί και η θέρμανση του λαού της περιοχής, αλλά και η ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι κύριοι Κασαπίδης και Καρυπίδης διαστάβωσαν τα ξύφη για το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, που ανέφερα ότι έχουμε εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τον εκπρόσωπο της ΔΕΜΕ και του ΔΕΣΠΑ για να γίνει μια συζήτηση. Εσείς είστε υπέρ της ειδικοποίησης αυτού του φυσικού μονοπωλίου. Έχει σημασία να πάρετε θέση. Αυτά τα θέματα που μας ξεπερνάνε, κύριε Καρυπίδη, ως προς... Και εμένα με ξεπερνούσε η ιδέα, αλλά είμαι στα κάγκελα, είναι την παρέτηση μου στο τραπέζι. Ως προς τις αποφάσεις... Δεν μας ξεπερνάνε. Παίρνουμε θέσεις από τα θέματα. Παίρνουμε θέσεις. Έχουμε ένα φυσικό μονοπόλιο που λέγεται δίκτυα φυσικού αερίου. Αν είμαστε υπέρ ή κατά της ιδιωτικοποίησης. Δίκτυα φυσικού αερίου, πού έχει δίκτυα κοινωνία, δίκτυα φυσικού αερίου. Γιατί δεν μας ασχολεί. Ναι, ναι, ναι. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ένα μέτρο δίκτυο, αλλά έχει 12.600.000, ένα εκατομμύριο. Οριμότητα, μελετικό επίπεδο. Όμως ξεκίνησε να το πρωί. Και έχουμε λοιπόν μια ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Συμφωνούμε με αυτή την ιδιωτικοποίηση ή διαφωνούμε. Είναι ένα κεντρικό θέμα πολιτικό. Πρέπει να έχουμε άποψη. Ως προς τα χρήματα που λέτε, τα 12.600.000 είναι διασφαλισμένα με την απόφαση που έχει γίνει τότε. Και ένα εκατομμύριο που άλλο δεν έχει στην απόφαση. Ναι, και αυτά και από εμένα έχει τεθεί το θέμα ώστε να αξιοποιηθούν για την ολοκλήρωση των δικτύων. Και αν θέλετε, επειδή είπατε ότι πάει πακέτο ο Περδίκας με την Ποριά, μακάρι να πάρει πακέτο και μακάρι να κλείσουν πριν το 2021 αυτές οι υποδομές και να ολοκληρωθούν και στην Ποριά πριν το 2021, εντός του 2021 και στον Περδίκα για να μπορέσουν να κάνουν γρήγορα αυτές οι υποδομές. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώνει αύριο ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα των Χριστουγέννων, μια νύχτα με πολλές εκπλήξεις. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και όχι μόνο, θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον ίν επίτιμο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνη, τον κύριο Γιώργιο Σβόλη, πρώην αντινομάρχη, αντιπεριφερειάρχη, δημοτικό σύμβουλο. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, κύριε Σβόλη, για τις ιδιότητές σας, αλλά είναι χρόνος δελτίου. Απλά θα αναφέρω ότι είστε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε 30 χρόνια. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ, Κατερίνα, που με καλέσατε στο κανάλι σας.
Κύριε Σβόλη, λευκή νύχτα των Χριστουγέννων, πόσο θα αλλάξει την αγορά η αυριανή γιορτή? Για ευνόητους λόγους, παραμονή του Αγίου Νικολάου, ο Εμπορικός Σύλλογος πριν 4 χρόνια πήρε αυτήν την πρωτοβουλία να κάνει αυτήν την εκδήλωση. Συμπαραστάτες είχε και τη Δημοτική Αρχή και την Περιφερειαρχή της πρώην και της νυν, καθώς και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Κουρκούτα, ο οποίος ενέκρινε αυτήν την πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου. Πραγματικά, η αυριανή ημέρα είναι μια γιορτή της τοπικής αγοράς, είναι μια γιορτή της κοινωνίας, της Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης αρχίζει τις εκδηλώσεις του με αυτήν την εκδήλωση. Ανάβει, αν θυμάμαι, πιστεύω ότι αυτήν την ημέρα ανάβει και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, παραμονή της γιορτής του πολιούχου της πόλης. Και έχει καλέσει δύο, που για μένα, καλούς τραγουδιστές, τον Λιανό και τον Βαρδί. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο από τον νομό Κοζάνης, αλλά από όλη τη Δυτική Μακεδονία, θα έρθει να ακούσει αυτό το ωραίο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν δύο τραγουδιστές. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή με διάφορα catering στις εμπορικές αρτηρίες και το κάθε ένα μαγαζί έχει και τα δικά του κεράσματα, συν τις καλύτερες τιμές που θα τις κάνει εκείνη την ημέρα για το καταναλωτικό κοινό. Προφορές και μεγάλες εκτόσεις σε διάφορα είδη. Βεβαίως, και είναι ανοιχτά μέχρι τις 12 το βράδυ. Πρόκειται, κύριε Σβόλη, για μια βραδιά που θα μετατρέψει την πόλη της Κοζάνης σε ψυχαγωγικό επίκεντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Προετοιμάσατε πολλά happenings και βέβαια προσφορές και όχι μόνο. Και περιμένετε τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματά σας. Καλές οι τιμές? Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και πιστεύω ότι το καταναλωτικό κοινό θα προτιμήσει την αγορά της Κοζάνης, γιατί είναι μία από τις καλύτερες, νοικοκυρεμένες και φθηνότερες αγορές της χώρας. Το λέω γιατί 32 χρόνια υπηρέτησα τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης, 14 χρόνια πρόεδρος, 32 χρόνια συνδικαλιστής και είναι τιμή μου που είμαι ομόφωνα επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης. Είναι και τιμή μου και συγχαρητήρια σήμερα στα παιδιά, σε όλους που ασχολούνται, αφήνουν τα μαγαζιά τους και ασχολούνται για το καλό των συναδέλφων, για το καλό της αγοράς, για το καλό της κοινωνίας της Κοζάνης. Γιατί αν δεν υπάρχει τοπική αγορά, είναι σχολείο χωρίς παιδιά. Θα τα δούμε όλα. Πρέπει να στηρίζεται η αγορά, η τοπική, διότι στηρίζοντας την αγορά στηρίζει το μέλλον των παιδιών σου. Να πούμε ότι το μεσημέρι φιλοξενήσαμε στο δελτίο μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Τώρα, κύριε Σβόλη, καλέσαμε εσάς, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία στα θέματα της αγοράς και θέλουμε να δούμε πώς κινείται, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως σας ρωτήσω τι αφήνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην πόλη. Η αγορά καθημερινά, στην αγορά καθημερινά δεν γίνεται μία οικονομική συναλλαγή. Γίνεται μία κοινωνική εκδήλωση. Διότι η αγορά χαρίζει ζωή στον τόπο, δίνει ζωντάνια, χαρίζει χαμόγελο στον καταναλωτή, συνεισφέρει πλούτο στην οικονομία της περιοχής. Γι' αυτό είναι η βιτρίνα, ο καθρέφτης και η ψυχή της κάθε πόλης. Αφήνει θετική ενέργεια. Συγχαρητήρια τόσο στον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Αθανασιάδη, όσο και στο Σάκη τον Τραγατσίκα. Είναι παιδιά δικά μου, τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι και οι δυο, ήταν ο προηγούμενος και ο τωρινός πρόεδρος από τα αξιολογότερα παιδιά της κοινωνίας της Κοζάνης και καλοί συνδικαλιστές. Αγαπούν την αγορά, αγαπούν τα μαγαζιά τους και πιστεύω ότι με αυτές τις ενέργειες συνεισφέρουν κάτι θετικό τόσο στην αγορά αλλά και στην κοινωνία. Κύριε Σβόλη, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε το Black Friday. Πόσο πήγε εκείνη η μέρα, κινήθηκε η αγορά?
Και βέβαια ήταν μια ημέρα διαφορετική μετά και από εκπτώσεις. Παρότι αυτή είναι, δεν είναι δικιά μας γιορτή, να το λέμε και την αλήθεια, δικιά μας γιορτή είναι την Λευκή Νύχτα, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ, είχε δουλειά εκείνη την ημέρα, το καταναλωτικό κοινό βγήκε και από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι κάτι συνέφερε στην αγορά μας. Εγώ περισσότερο θα μιλήσω για τη Λευκή Νύχτα, γιατί πραγματικά είναι δικιά μας γιορτή. Ναι, άλλωστε είχατε την ιδέα και τη σκέψη όλοι μαζί να διοργανώσετε κάτι διαφορετικό για να, για να γιορτάσετε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί και το Βοκουέ Νικόλα. Βεβαίως, γι' αυτό και συμμετέχει σε αυτήν την εκδήλωση και η Περιφέρεια και ο Δήμος και το Εργατικό και όλοι οι φορείς και στηρίζουν την τοπική αγορά. Είναι μια συνδιοργάνωση Βεβαίως. Η αυριανή εκδήλωση. Βεβαίως. Και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι εκδηλώσεις που προγραμματίζει Βεβαίως, ναι. ο Δήμος Κοζάνης, προκειμένου να δώσει μια γιορτινή Άλλωστε και ατμόσφαιρα, από τις 15 του μηνός αρχίζει. Την αγορά το... να βγει και ο κόσμος έξω. Να νιώσει, να νιώσει πραγματικά ότι έχουμε Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι το σύνδημα ψωνίζοντας, διασκεδάζοντας στην πόλη της Κοζάνης θα βρει απήχηση και θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους τους φορείς. Θα κάνουμε τον απολογισμό πάρα πολύ σύντομα, κύριε Σβόλη, μετά τις εκδηλώσεις, να δούμε πώς πήγε και η Λευκή Νύχτα Χριστουγέννων στην αγορά της Κοζάνης. Εγώ μια φορά έχω εμπιστοσύνη στο καταναλωτικό κοινό. Έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη. Από την πείρα που έχω τόσα χρόνια, έχω εμπιστοσύνη και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που πραγματικά στηρίζουν την αγορά της Κοζάνης. Κύριε Σβόλη, δράτωμε της ευκαιρίας που είστε εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα, να σας θέσω και κάποια άλλα ζητήματα. Εκμεταλλευόμενη την πολιτική σας διέστηση, αλλά και το πολιτικό σας αισθητήριο, για να γίνει κάτι ανατρεπτικό στην περιοχή μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για κλείσιμο των μονάδων το 2028, θα χρειαστεί μια πρώτη ένεση. Είναι το φυσικό αέριο. Ποια η θέση σας γενικότερα για τα πολιτικά τεκτενόμενα? Θα ήθελα πρωτού να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση όμως, αγαπητή Κατερίνα, να πω δύο λόγια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό πνεύμα. Ραχοκοκαλιά, όπως συνηθίζετε να το λέτε πολύ χαρακτηριστικά, κύριε Σβόλη. Το 1990 ήμασταν 1.100.000. Το δεκαετές πρόγραμμα από το 2009 μέχρι το 2019, που ξέρουμε από τα μνημόνια τι έγιναν, να πούμε όλα, μην τα επαναλάβω τώρα, όψιμο μισθών, εργαζομένων, συνταξιούχων, υπερφορολογήσεις, το ένα, το άλλο, capital controls, κάποιοι μας περίμεναν στο τέλος το 19 στις 200.000. Δεν τους κάναμε το χατήρι. Είμαστε 650.000 και άλλοι τόσοι εργαζόμενοι. Είμαστε ήρωες και συγχαρητήρια που αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το ποσοστό σε όλη την χώρα. Παραμένετε η ραχοκοκαλιά της Βεβαίως παραμένουμε. Βεβαίως παραμένουμε. Είμαστε ο μεγαλύτερος κοινωνικός και οικονομικός πνεύμονας της εθνικής οικονομίας. Πάντως σας ακούω αρκετά συχνά, κύριε Σβόλη, να λέτε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα προκειμένου να πάνε οι επιχειρήσεις μπροστά, να δουλέψουν πραγματικά και ο ιδιωτικός τομέας το έχει ανάγκη. Όπως το λέτε, είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Επειδή έχω χιλιάδες ατάκες και στα δημοτικά συμβούλια και στα νομαρχιακά και στα περιφερειακά και στον εμπορικό σύλλογο και κάτω στην ΕΣΕ που μιλούσα σαν τη συνδικαλιστής, θα σου πω μια αλήθεια, αγαπητή Κατρίνα. Όλα τα κόμματα προεκλογικά μας ερωτεύονταν σφόδρα. Σφόδρα προεκλογικά. Όταν έρχονταν στην κυβέρνηση, μας χώριζαν μετεκλογικά. Δεν σας χρειαζόταν μετά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά δεν σας χρειαζόταν. Τώρα έγινε μια καλή ενέργεια. Μειώθηκε το έμφυα 22%. Τώρα περιμένουμε το νέο φορολογικό. Τι περιμένετε από το νέο φορολογικό? Φορολογικοί συντελεστές να πέσουν. Όταν φορολογούμαστε από το 1 το ευρώ, δεν έχουμε αφορολόγητο. Δεν έχουμε
προκαταβολή 100% και βάλει και βάλει και βάλει. Τώρα τι να πω, έχουμε χιλιάδες φορολογικές επιβαρύνσεις. Θέλουμε φορολογικές, θέλουμε φορο... πιστεύω κάτι να γίνει, πιστεύω κάτι να γίνει, γιατί φορολογικές ελαφρύνσεις, έφυγαν τα capital controls. Είναι θετικές ενέργειες αυτές, εγώ το λέω. Ασφαλιστικές φορές να μειωθούν, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον, να δημιουργηθεί η λέξη, η πολυπόθητη λέξη επένδυση, η οποία για μένα είναι η παραγωγή, νέες θέσεις, εργασίες, χρήμα, εμπόριο, και έτσι πραγματικά να βάλουμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός της ανεργίας είναι η δουλειά. Ξέρετε ποιος την προσφέρει? Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Σβόλη, θα σας καλέσω μια μέρα σε μια εκπομπή για να αναλύσουμε λίγο τόσο το φορολογικό. Ξέρετε, όταν, μιλάω για, μιλάω για τις παραγωγικές τάξεις, δεν ξέρω, παίρνω αέρα πολύ και δεν ξέρω, μιλάω και παραπάνω. Είναι μετά την οικογένειά μου, δηλαδή η τοπική αγορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Και το λέω κάνετε, και να σας πω και κάτι άλλο. Και όπως πρέπει το έλεγα, να στηρίζουμε όλοι τον ιδιωτικό τομέα και όπως το έλεγα, και όπως το έλεγα και στην Ομαρχία, και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, είμαι τοπικιστής. Βάζω τον τόπο μου πάνω από το κόμμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τον τόπο μου πάνω από το κόμμα. Και αν δεν το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα, σίγουρα δεν πάει τόπος μπροστά. Ναι, οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά ο τόπος μένει. Βεβαίως, το είπα χιλιάδες φορές και παρεξηγούμε. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Πάνω απ' όλα ο τόπος μου. Ο τόπος μου και η κοινωνία μου. Εγώ θα τον βλέπω αύριο μεθαύριο. Θέλω να με κοιτάει και αυτός. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όλα τα αξιώματα τα πήρα. Το μεγαλύτερο αξίωμα που θέλω να πάρω είναι το αξίωμα της κοινωνίας. Το μεγαλύτερο διαχρονικό αξίωμα. Όλα τα αξιώματα είναι περιστασιακά. Τώρα που δεν ασχολείστε ενεργά με την πολιτική, ο κόσμος είναι κοντά σας, κύριε Σβόλη? Με βρήκε μια γύρω στα 80 χρονών. Από το απέναντι πεζοδρόμιο του μαγαζί. Έλα εδώ να με λέει. Δεν σε βλέπω, δεν σε ακούω. Λέω εντάξει, τώρα δεν έβαλα υποψηφιότητα. Ωε, τι με έκαμε, σου λέει. Από κοιμιά με από τσιμιά. Από τις 9 η ώρα. Γιατί δεν έρχεται, δεν φουνάζει κανένας, λέει, να μην ξυπνήσει, λέει, να κοιμηθώ τις 12 η ώρα το βράδυ. Κύριε Σβόλη, κλείνουμε λίγο τα ζητήματα που αφορούν την αγορά. Πραγματικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα το κάνουμε σύντομα σε μία εκπομπή. Άλλωστε, έχετε και λόγο και άποψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε... γιατί είστε στην αγορά και στο πεζοδρόμιο, όπως συνηθίζετε να λέτε. Βεβαίως, είμαι από 10. Είναι τιμή και χαρά. Είναι τιμή μου που μπήκα στο κοινωνικό πανεπιστήμιο στη δουλειά από 10-12 χρονών. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και ακόμα βοηθάω το γιο μου όσο μπορώ βέβαια, και είναι τιμή μου που είμαι δίπλα στο μαγαζί. Είναι τιμή μου που είμαι πραγματικά. Και αυτό το κοινωνικό πανεπιστήμιο με έδωσε πάρα πολλά. Με έδωσε πάρα πολλά. Με έμαθε να σέβομαι, να εκτιμώ τα οποία πραγματικά είναι η σημαία μου, και ίσως αυτές οι λέξεις ήταν αυτές που με οθούσαν και είχα και αυτή την πρωτιά σε όλα όπου έβαζα, και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην, και στην αγορά. Τώρα κάποιοι βέβαια... Κύριε Σβόλη, ναι, κάποιοι εντάξει, ξέρουμε, ναι, κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχετε την ανάλογη μόρφωση. Βεβαίως, αυτό ήθελα να καταλήξω. Δεν τελειώσατε πανεπιστήμιο. Βεβαίως, αυτό ήθελα να καταλήξω. Και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε διαφορετικά, να ήσασταν απόφυτος. Βεβαίως. Της σχολής οικονομικών. Μα δεν το έκρυψα. Από το μεικτό οικονομικό γυμνάσιο, απόφυτος λύκειο, λοιπόν. Αλλά θα ήθελα να πω αυτή την πείρα που είχα. Εγώ σέβομαι τα πτυχία όλων των επιστημών. Όλων των επιστημών. Αν να σου πω και κάτι άλλο. Μέσα στο κοινωνικό πανεπιστήμιο, μου έδωσε το κοινωνικό πανεπιστήμιο αυτά τα αντανακλαστικά, γιατί κάθε μέρα το μυαλό δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το βράδυ ξανά δούλευε. Ξανά δούλευε το βράδυ. Ναι, ελάτε κύριε Σβόλη, να πούμε λίγο για την απολυνητοποίηση της περιοχής και για τα μαγαζιά σας. Κύριε Σβόλη, επειδή είναι χρόνος του δελτίου, και περιμένουμε και εμείς, λοιπόν, από τους δικούς μας. Καταρχήν, για την ερώτηση που με έκανες, εγώ θέλω οι λιγνητικές μονάδες, μέχρι που να έχει ο λιγνίτη περιοχή μας, να λειτουργούν. De facto. Δεν παίζουμε ημερομηνίες. Εμείς είχαμε υπολογίσει μέχρι το 2050. Δεν παίζω εγώ με ημερομηνίες. Μέχρι το 2050, εγώ δεν παίζουμε ημερομηνίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς. Εγώ δεν παίζουμε ημερομηνίες. Εγώ, μέχρι που να τελειώσει η λύση, θέλω να λειτουργούν οι μονάδες. Το ενεργειακό κέντρο της χώρας είναι εδώ. Τελείωσε. Πάμε στην εναλλακτική λύση για το φυσικό αέριο. Έβαλα λίγο τα γυαλιά για τις σημειώσεις μου, λίγο να μην τις ξεχάσω.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν 10 μέρες ανακοίνωσε ότι από το 2022 δεν θα χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο που έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στα ορυκτά καύσιμα περιλαμβάνονται και τα δίκτυα φυσικού αερίου. Θα χρηματοδοτηθούν έργα έως το τέλος του 2021, έργα που είναι σε εξέλιξη. Η Κομισιόν μετά από 2 μέρες χαιρέτησε την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Επίσης, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2028 τα δίκτυα φυσικού αερίου δεν εντάσσονται γιατί δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη. Άρα, τι πρέπει να γίνει τώρα. Μέσα σε 2 χρόνια... Στο διατάφτα. Στο διατάφτα. Μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια για να γίνουν οι 3 με στοχευμένες πολιτικές και τεχνικές ενέργειες για να υλοποιηθούν 3 λέξεις. Μελέτες, χρηματοδότηση, κατασκευή. Ονοών νοήτων. Από εκεί και πέρα, στόχος όλων των κοινοβουλευτικών, των αυτοδιοικητικών και όλων των φορέων, ενωμένη μια γροθιά μέσα σε 2 χρόνια να δώσουν την ψυχή τους για να έρθει το φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Και πιστεύω ότι σε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να μας θυμίσει ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης και να δεσμευτεί ενώπιον όλων των φορέων του έργου αλλά και ολοκλήρου της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας για να έρθει το φυσικό αέριο. Διότι έχει υποχρέωση, διότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε ενεργεία. Αν κλείσουν και οι μονάδες θα γίνει κρανίου τόπος. Την αδικία που υφίσταται η περιοχή μας πρέπει να επαναορθωθεί. Αυτός ο τόπος πρέπει κάποτε να ανταμυφθεί. Τελεία και παύλα. Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλωστε έχετε και λόγο και άποψη. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και την πορεία και να δούμε τη μελέτη. Εγώ σας ευχαριστώ και σας είπα κάτι, το ξεκαθαρίζω. Να είστε καλά. Όλα μου τα χρόνια, θα το ξαναπώ και τώρα, ότι και με την αυτοδιοίκηση και με την αγορά πάντα έβαζα τον τόπο και την κοινωνία μου από άλλα πράγματα που ανήκω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μείνετε μαζί μας να δούμε και το επόμενο θέμα. Κύμα κακοκαιρίας ήπιας μορφής σημειώνεται από χθες αργά το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία με χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα πιο έντονα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως στα πολύ ορεινά, ενώ ήδη ξεκίνησε η βελτίωση του καιρού, όπως τόνισε στον ΦΛΑΣ ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας πρόδρομος Ασλανίδης. Ήταν, όπως ήταν και η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ήπιες μορφής χιονόπτωση, παροδικές χιονοπτώσεις θα έλεγα, περισσότερο στις ορεινές περιοχές και λιγότερο στα ημιορεινά. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα, δεν είχαμε προβλήματα στις μετακινήσεις και στο οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή η κίνηση των γεμάτων διεξάγεται κανονικά σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας και οι χιονοπτώσεις σταδιακά θα εξασθενήσουν. Ακόμα και στα πολύ ορεινά, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα και οι ορεινοί οικισμοί, έχουν πρόσβαση, είναι καθαρή η δρόμη, αυτή είναι η πληροφορία. Δεν έχουμε προβλήματα στις μετακινήσεις. Όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας είναι ανοιχτό. Όπως είπαμε, περισσότερο ύψος χιονιού παρατηρείται στις περιοχές, στα ορεινά της Φλόρινας, πάνω από τα 1.100 μέτρα υψόμετρο. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είχαμε ενημερώσει από νωρίς έγκαιρα και τους χειριστές και τα μηχανήματα της περιφέρειας, βρισκόταν επιποδός. Βέβαια, η κατάσταση, όπως είπαμε αυτή τη στιγμή, είναι καλή. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Και οι επόμενες μέρες αναμένεται να έχουμε βελτίωση καιρικών συνθηκών, ποια είναι η πληροφορία? Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως σταδιακά τις επόμενες ώρες υποχωρεί η κακοκαιρία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για αύριο
Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ενήμερα του Αγίου Νικολάου θα φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Κάτι τελευταίο, έχετε πάρει μέρος στις συνεδρίες του Μυστικού Αγώνα που έχουν προωθεί αυτές οι διαδικασίες και στο αποσυντημότητες αν υπάρχουν ελλείψεις που έχουν γίνει μέχρι να έχουμε πραγματικές χειροπτώσεις. Κοιτάξτε, τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας συνεδρίασαν σε όλη την περιφέρεια, στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια που έχει την ευθύνη του αποχιονισμού για το εθνικό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο προετοιμασίας. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μισθώσεις τόσο για τα ιδιωτικά μηχανήματα, τα αποχιονιστικά που μετέχουν στον αποχιονισμό του εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου, αλλά έχουν γίνει και οι απαραίτητες προμήθειες αλατιού για να καλύψουμε τις ανάγκες που απαιτούνται για το οδικό δίκτυο ευθύνης μας. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι χιονοπτώσεις που πέφτουν στην περιοχή μας, που αφορούν την περιοχή μας, είναι μικρής διάρκειας, δεν είναι παρατεταμένες και μεγάλης διάρκειας. Ωστόσο, βέβαια, οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνιστούμε και στους πολίτες να είναι προσεκτικοί όταν εκδίδονται έκτακτα δελτία και ανακοινώσεις από την πολιτική προστασία, να περιορίζουν τις μετακινήσεις, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να έχουν αλυσίδες στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου για να τις χρησιμοποιούν εάν χρειαστεί στη διαδρομή και βέβαια να βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση για να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Οι τελευταίες ενεργειακές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την απολιγνητοποίηση για το μέλλον της ΔΕΗ κυριαρχήσαν στις δηλώσεις συνδικαλιστών και αιρετών που έγιναν σήμερα στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας που είναι και η προστάτηδα των λιγνητορύχων. Αιωνία ημνή, αιωνία ημνή. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η προστάτηδα των ορυχείων, η Αγία Βαρβάρα που έχουμε την τιμή για άλλη μια φορά να βρισκόμαστε, να τιμήσουμε και να μνημονεύσουμε την αγιοσύνη της, η οποία είναι προστάτηδα των ορύχων, μας βρίσκει λιγότερους. Αν θυμηθώ την περσινή εκδήλωση που είχε κατακλειστεί από το σύνολο των πολιτικών παραγόντων της περιοχής, οι οποίοι ως βουλευτές τότε υποψήφοι και βουλευτές αντιπολίτευσης κράδαναν πολύ ψηλά τη σημαία για να σώσουμε τα ορυχεία, για να μην πουληθεί τίποτε. Σήμερα έλαμψαν δια της απουσίας τους, με δεδομένο το ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, πάρα πολύ σύντομα. Σαν στημένη λεμονόκουπα, σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ τιμούν την προστάτηδά τους, την Αγία Βαρβάρα, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη δύναμη της Αγίας για να τους προστατεύει στην σκληρή εργασία τους και ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιφέρειάς μας, η ΔΕΗ και όλοι οι εργαζόμενοι της, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να εξασφαλίζουν το αγαθό του ηλεκτρισμού στην πατρίδα μας. Και ειδικά την περίοδο αυτή και την επόμενη δεκαετία θα δώσουμε όλοι μαζί έναν αγώνα για να μπορέσουμε να μετεξελίξουμε το ενεργειακό κέντρο της πατρίδας μας με βάση το Λιγνίτι σε ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων όπου θα λάβουν χώρα όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα παραγωγής ενέργειας για να συνεχίσει η περιφέρειά μας να αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της πατρίδας μας και να διατηρήσουμε αυτή την ταυτότητα, την ενεργειακή που στηρίζεται στην ταυτότητα των εργαζομένων της ΔΕΗ. Σήμερα είναι μια γιορτή για τους λιγνητορύχους.
Τιμούμε τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είναι η προστάτηδά μας. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους υγεία και ασφάλεια στην εργασία τους. Είναι το πρώτο στο οποίο σας ενδιαφέρει, η ασφάλεια του προσωπικού μας. Με το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την κυρία Μένη Κοσματοπούλου, νομική σύμβουλο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δώσουμε βαρύτητα στο πρόγραμμα Φιλόδημος, αλλά και στον συμπαραστάτη του Δημότη. Καλησπέρα κυρία Κοσματοπούλου, σας ευχαριστώ που είστε και αυτό το βράδυ κοντά μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τον δημοτικό συμπαραστάτη, μιας και βγήκε και η σχετική προκήρυξη, διακήρυξη στο Δήμο Κοζάνης για τη θέση αυτή. Από το Δήμο Κοζάνης, επομένως όποιος θεωρεί, κρίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τη θέση του δημοτικού συμπαραστάτη, μπορεί να υποβάλει αίτηση με τα προσόντα του. Να πούμε ότι καταρχήν ότι είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, στον οποίο έπρεπε να συμμορφωθεί και η Ελλάδα. Επομένως είναι ένας σύγχρονος θεσμός ο θεσμός του δημοτικού συμπαραστάτη. Και την προηγούμενη δημοτική περίοδο, ναι, και δημοτική θητεία για το Δήμο Κοζάνης. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, στην Ευρώπη ο δημοτικός συμπαραστάτης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι ευέλικτο, πρέπει να είναι αντιγραφειοκρατικό, να έχει υψηλά προσόντα και καλείται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών. Τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, αν θέλουμε να παρατηρήσουμε τα βασικά σημεία που θέτει ο νόμος για την επιλογή του δημοτικού συμπαραστάτη, αυτός προβλέπεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, πρέπει να είναι απαραίτητα ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και επίσης επιλέγεται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία. Θα έπρεπε δηλαδή, για να κάνουμε μια παρατήρηση, ο νόμος να θέτει περισσότερα προσόντα, να εξειδικεύει περισσότερες προϋποθέσεις, γιατί, κυρία Μαρκοπούλου, ο δημοτικός συμπαραστάτης πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ερμηνεύει, να γνωρίζει καλή ερμηνεία του νόμου, να έχει διοικητικές, οικονομικές ικανότητες, ακόμη και τεχνικές, και κυρίως να ακούει τους δημότες. Ναι, συνήθως όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο συμπαραστάτης του Δημότη προσλαμβάνεται με, μάλλον να το πω χαρακτηριστικά, πρόκειται για πολιτική απόφαση του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει τον Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί... Και αν θα υπάρξει πλειοψηφία και σύμφωνα με αυτό θα έχουμε τον επόμενο συμπαραστάτη του Δημότη. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί σταδιακά πέρα από το Δήμο Κοζάνης θα προκηρύξουν τη θέση και άλλοι Δήμοι, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος από όλους τους αυτούς που υποβάλλουν αίτηση θα επιλεγεί. 13 Δήμους έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Το επόμενο διάστημα θα παρακολουθήσουμε τις σχετικές προκηρύξεις διακηρύξεις. Ναι, όπως βέβαια κάνουμε... να πούμε ότι είναι άνω των 20.000 θέτει προϋπόθεση ο νόμος. Θα είναι δημοτικός υπάλληλος. Όχι, ο δημοτικός συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, δεν υπάγεται στον εσωτερικό οργανισμό υπηρεσιών ενός Δήμου, δεν υπακούει, θα λέγαμε, υποτίθεται σε εντολές. Πρέπει όμως να συνεργάζεται με την, παρόλη την ανεξαρτησία, πρέπει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες, με τη δημοτική αρχή, με το δημοτικό συμβούλιο, ακόμη και με τις επιτροπές του Δήμου, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει και καλύτερα το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται στο Δήμο. Και η θητεία του διαρκεί όσο και, η δημοτική και θητεία. Η δημοτική θητεία. Ναι. Μάλιστα. Πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος του συμπαραστάτη? Είναι του σε μία... Και επειδή έχετε και εικόνα και πραγματικά και στοιχεία, πώς λειτουργήσε, είχε αποτελέσματα, βοήθησε τους δημότες? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι σε μια ιδανική πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί καλείται να αντιμετωπίσει την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών και να επιλύσει προβλήματα, διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ δημοτών και υπηρεσιών. Στην πράξη, ο δημοτικός συμπαραστάτης ακούει τη διαμαρτυρία, την καταγγελία του δημότη, είναι υποχρεωμένος να την μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία και να απαντήσει σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή ακόμη και να επιλύσει το πρόβλημα αν αυτό είναι δυνατό. Δηλαδή αποφορτίζει δήμαρχο, αντιδημάρχους, υπηρεσίες, ακόμη και τη νομική υπηρεσία, γιατί ο δημότης, όπου υπάρχει δημοτικό συμπαραστάτης, απευθύνεται στο δημοτικό συμπαραστάτη για να εκφράσει τη διαμαρτυρία ή την καταγγελία του. Είχαμε καταγγελίες και διαμαρτυρίες το προηγούμενο
χρονικό διάστημα. Επειδή οι δημοτικοί συμπαραστάτες, όπως αντιστοίχως και οι περιφερειακοί συμπαραστάτες στις περιφερειακές αρχές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον δημοτικό συμπαραστάτη, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αιτήσεις εκθέσεις, από τα αποτελέσματα και από τις αιτήσεις εκθέσεις που υποβάλλουν, αποδεικνύεται ότι οι δήμοι που χρησιμοποίησαν δημοτικό συμπαραστάτη πέτυχαν να επιλύσουν πολύ σημαντικά προβλήματα και διαφορές που ανέκυψαν μεταξύ δημοτών και υπηρεσιών. Αντιμετωπίζεται δηλαδή η κακοδιοίκηση, η μη σωστή οργάνωση της υπηρεσίας με το δημοτικό συμπαραστάτη. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος δημοτικός συμπαραστάτης στο Δήμο Κοζάνης, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Ναι. Γιατί την προηγούμενη φορά ήταν γυναίκα. Όπως επίσης περιμένουμε να στελεχωθούν και οι υπόλοιπες θέσεις τους 12 δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, είναι το Δήμο Κοζάνης 13. Να πάμε λίγο, κύριε Κοσματοπούλου, στη νέα ΠΕΔ, στη νέα συνεδρίαση, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά από την εκλογή του Προεδρείου. Συμβούλιο, μετά από την εκλογή του Προεδρείου, να θυμίσουμε ότι πρόεδρος εξελέγει ο Γιώργος Δασταμάνης, αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Άρχος Οριστικού, ο Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, και γραμματέας ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλίδης. Έτσι λοιπόν έχει το νέο Δέλτα Σίγμα, το Προεδρείο, και ξεκίνησαν κατευθείαν με αρκετά θέματα. Ναι, μετά την εκλογή. Βούτυξαν στην κυριολεξία στα βαθιά νερά. Έχουν να δούνε απολιγνητοποίηση, έχουν να δούνε αναστολή λειτουργίας 6 τμήματων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και έχουν επίσης, κυρία Κοσματοπούλου, να δούνε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως όλα δείχνουν, Φιλόδημος, το πρόγραμμα Φιλόδημος παίρνει τέλος. Μετά και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού. Ναι, συζήτησαν πέρα από αυτά που πολύ σωστά είπατε το ενδεχόμενο της κατάργησης του προγράμματος Φιλόδημος. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος δημιουργήθηκε κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τους Δήμους πέρα από τα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους από τη ΣΕΚΑΠ και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, να τους δώσει ένα ΣΥΝ και έχει να κάνει, και έχει να κάνει περισσότερο με την βελτίωση της αισθητικής, θα λέγαμε, του κάθε Δήμου. Και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των έργων της καθημερινότητας, που διευκολύνουν δηλαδή την καθημερινότητα των δημοτών. Με το Φιλόδημο αντιμετωπίστηκαν, υλοποιήθηκαν έργα που αφορούσαν ίδρυυση, αποχέτευση, παιδικές χαρές, επισκευαστικές εργασίες σε κτίρια, ανέγερση δημοτικών κτιρίων, όπως και εντασσόταν μέσα και προμήθεια εξοπλισμού. Συνεπώς είναι ένα πρόγραμμα. Άλμα πατάει μνήμη μου, παιδικές χαρές. Πάρα πολύ πρακτικό. Και οι Δήμοι που είχαν ετοιμότητα και έτοιμες μελέτες το ενέταξαν κατευθείαν στο πρόγραμμα Φιλόδημος, προκειμένου να περιμένουν κάποιο άλλο πρόγραμμα, και έτσι προχώρησαν κάποια έργα. Επειδή τώρα μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτείται, να πούμε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαμέσου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κρίθηκε σκόπιμο να σταματήσει το πρόγραμμα, να καταργηθεί το πρόγραμμα Φιλόδημος και να απορροφηθούν όσα έργα εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, το οποίο είναι χρονοβόρο, απαιτεί ώριμες μελέτες και πολλές φορές τα έργα τελικά απεντάσσονται. Να πούμε ότι στη συνεδρίαση την συγκεκριμένη της ΠΕΔ, ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ, ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Δασταμάνης, ο οποίος χρησιμοποίησε και στην προηγούμενη θητεία του κατά κόρον το πρόγραμμα Φιλόδημος για, να υλοποιήσει έργα της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ότι αν για να ενταχθούν έργα, η προετοιμασία για να ενταχθεί ένα έργο στο πρόγραμμα της Φιλόδημος είναι 2 με 3 μήνες, για να ενταχθεί ένα έργο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Συνεπώς είπε ότι θα αποτελέσει ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Ο επόμενος δήμαρχος το έργο, ναι. Καθώς χρειάζεται μελέτη αρχικά 2 χρόνια και 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, 5 χρόνια. Ενώ ο Φιλόδημος είναι έργο, πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ στην εκτέλεση υλοποίηση έργων. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστούν οι διαμαρτυρίες των δημάρχων, γιατί υπάρχουν φυσικά διαμαρτυρίες από δήμαρχους και περιφερειάρχες, γιατί υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα και στις περιφέρειες. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πρόγραμμα, επειδή γνωρίζουμε για ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, κυρία Κοσματοπούλου, ήταν πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο. Ναι.
Έτσι. Και ας ελπίσουμε να εισακουστούν οι διαμαρτυρίες και να μην καταργηθεί το πρόγραμμα Φιλόδημος ή έστω να βρεθεί κάποιο άλλο που θα το υποκαταστήσει, δηλαδή κάποιο το οποίο θα είναι εξίσου ευέλικτο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Έχουμε δηλώσει από όλους τους δημάρχους, οι οποίοι επιμένουν ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοσματοπούλου. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Στο επόμενο θέμα του δελτίου μας, για τον κάθετο άξονα Φλόρινα Πτολεμαϊδα για τις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και για το θέμα της ξύλευσης, αναφέρθηκε ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Αντωνιάδης. Οι σχετικές δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που πραγματοποίησε στο γραφείο του. Στην ένταξη του οδικού άξονα Ξινό Νερό Αμοχώρη αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης. Πρόκειται για κομμάτι του κάθετου άξονα Φλόρινα Πτολεμαϊδα. Σύμφωνα με τον κύριο Αντωνιάδη, πέρασε η ένταξη του έργου έτσι ώστε να μπορέσει η Αγνατία να συνεχίσει τις εργασίες. Επιτέλους, εγκρίθηκε η διέλευση του υπομελέτη νοδικού άξονα Αμοχώρη Ξινό Νερό. Επιτέλους, μπορεί πλέον απρόσκοπτα η εταιρεία Εγνατία να συνεχίσει την μελέτη, η οποία έχει καθυστερήσει περίπου 8 μήνες. Τις επόμενες μέρες ενημέρωσα διεξοδικά τον πρόεδρο της Εγνατίας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κουτσούκο, τον προϊστάμενο μελετών της Εγνατίας, μέλη της, του Γραφείου Μελετών, μέχρι και τον υπεύθυνο της ιδιωτικής εταιρείας την οποία ανετέθη από την Εγνατία, για να τους πω ότι συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς την μελέτη για να προλάβουμε μέχρι τον Ιούνιο να την έχουμε ολοκληρώσει και να ακολουθήσουμε το συμπεφωνημένο πρόγραμμα, το οποίο τι λέει? Λέει ότι το κομμάτι Αμοχώρη Ξινό μέχρι τέλη του 23 να έχει δημοπρατηθεί, να έχει ξεκινήσει η κατασκευή του και να έχουμε απορροφήσει και 15 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να γίνει έργο γέφυρα. Επλέον και ο Στονιάδης αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως επίσης και στις προβλήματα των ορεινών περιοχών, με χαρακτηριστικό το την έλλειψη ξυλίας. Τελικά, μετά από πιέσεις και δικές μου και άλλων συναδέλφων, θα δοθούν αποζημιώσεις για τα επιτραπέζια Ροδάκινα. Ζητάμε εμείς κατ' εξαίρεση να δοθούν και για τα βιομηχανικά, τα συμπύρινα, τα πρώιμα. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Και βεβαίως θα δοθούν σίγουρα και στους κτηνοτρόφους και μέσω ημών απευθύνουμε και για τους κτηνοτρόφους, στους οποίους να πούμε ότι είχε δοθεί και τον Δεκέμβριο του 18 5 ευρώ ανακεφαλή. Θα δοθεί όμως και τώρα από τον De Minimis, από τα 43 εκατομμύρια, ένα μικρό ποσό. Είναι λοιπόν και αυτό ένα ευχάριστο γεγονός για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους. Ευελπιστούμε και πιέζουμε για να πάρουν ως συνειδητών περισσότερα. Είχε προγραμματιστεί δύο φορές να γίνει μία σύσκεψη με πρωτοβουλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας της Δυτικής Μακεδονίας, των 4 νομών, γιατί ακούμε πάρα πολλά παράπονα και στα προηγούμενα χρόνια και τώρα από τους κατοίκους των χωριών, που είναι αυτοί οι οποίοι προμηθεύονται τα ξύλα, ότι καθυστερούν ακόμα και τώρα μέσα στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ξύλα στα βουνά, δεν μπόρεσαν οι κάτοικοι να τα προμηθευτούν εγκαίρως. Το ένα λοιπόν είναι ότι δεν τα προμηθεύονται εγκαίρως και το δεύτερο είναι ότι προμηθεύονται λίγα χωρικά. Σκληρή κριτική εφόλης της ύλης άσκησε στην κυβέρνηση ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σαρβανίτης από τις Βρυξέλλες σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΦΛΑ στην εκπομπή Ρεχμής. Ο κύριος Σαρβανίτης χαρακτήρισε το σχέδιο και το έργο της κυβέρνησης ως τρύπα στο νερό, ενώ για την περιοχή μας δεν διαφωνεί με την απολιγνητοποίηση, αρκεί όπως τόνισε να υπάρχουν όροι. Κλείνοντας, ο κύριος Σαρβανίτης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ και στην εκπομπή Ώρα Εχμής μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σαρβανίτης. Ο κύριος Σαρβανίτης αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα του προσφυγικού μεταναστευτικού και στις αστοχίες της κυβέρνησης, ασκώντας δρυμία κριτική στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τη Δυτική Μακεδονία.
Ο κύριος Αρβανίτης αναφέρθηκε επίσης στο μέλλον της ΔΕΗ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα μάθαμε ότι μετά από παρέμβαση επιτρόπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Χρυσοχοίδης απάντησε ότι δεν μιλάνε για κλειστά κέντρα, μιλάνε και για ανοιχτά και για κλειστά κέντρα. Μιλήσανε για ξερονήσια, όπου θα, ερημονήσια μάλλον, όπου θα εγκαταστήσουν τις νέες δομές, αυτού του τύπου δηλαδή. Μετά είπαν ότι λάθος, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Είχαμε βάλει απλώς τη μακέτα πάνω στο συγκεκριμένο νησί Λαβίθα. Νομίζω, και όχι δεν νομίζω, είναι φανερό ότι και εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Αθήνα πια και στην Ελλάδα, συνολικότερα καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιξε, όπως έπαιξε και με το Μακεδονικό, στην παραγωγή εντυπώσεων για να πάρει τις εκλογές. Οι εκλογές έχουν τελειώσει, είμαστε 5 μήνες. Νομίζω ότι έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, έχει δημιουργήσει και έχει μεγιστοποιήσει το πρόβλημα το προσφυγικό και έχει κάνει κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ξέρετε. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα 4 χρόνια, έχει ρίξει δηλητήριο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο θεωρεί, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τουλάχιστον σε ποσοστό 75%. Ο απόλυτος αποπροσανατολισμός. Αποπροσανατολισμός της κοινής. Αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Σας το λέω με κάθε υπευθυνότητα. Σαφώς. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι μείζον πρόβλημα της χώρας. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτό το ποσοστό. Το πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι η εκμετάλλευση. Το πρόβλημα της χώρας είναι ο τρόπος λειτουργίας του κράτους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ και βλέπουμε, το επιτελικό κράτος δεν υφίσταται πια. Είναι επιτελικό για πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους της παρέας Μητσοτάκη και των ανθρώπων που εξυπηρέτησαν τον κύριο Μητσοτάκη για να βγει στην εξουσία. Τώρα, όσον αφορά εδώ στην περιοχή μας, κύριε Αρβανίτη, έχουμε ένα ουσιαστικό ξύλωμα της ΔΕΗ. Αντιμετωπίζουμε μια νέα κρίση, από την οποία ουσιαστικά δεν βγήκαμε ποτέ. Και είναι πολλά τα ερωτήματα του κόσμου για το για ποιο λόγο, μάλλον, ο κύριος Μητσοτάκης βιάστηκε τόσο πολύ να κάνει μια τέτοια δήλωση από το βήμα του ΟΗΕ ότι θα περάσουμε στην απολιγνητοποίηση, στην απαντρακοποίηση, ενώ δεν έχει απολύτως κανένα σχέδιο η κυβέρνηση καταθέσει μέχρι στιγμής. Μα σε κανένα θέμα δεν έχει κυβέρνηση σχέδιο. Αυτό είναι φανερό. Δεν είναι, δεν είναι ότι διαφορούμε σε μια πολιτική, ξέρετε, και στο προσφυγικό, παραδείγματος χάρη, ή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που πλέον εδώ το πράγμα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Λέω τις αντιφατικές δηλώσεις, πήρα την ευκαιρία τώρα για την λίγο πριν τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως. Που και εκεί υπάρχει διγλωσία, κύριε Αρβανίτη, γιατί φαίνεται ότι το κόμμα δεν γνωρίζει ακριβώς τις κινήσεις που θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν γνώριζε το ένα Υπουργείο ότι κάνει το άλλο. Μιλάω το Υπουργείο Εξωτερικών και ακριβώς, το Μαξίμ. Ακριβώς. Εντάξει. Αλλά και στο θέμα αυτό με την απολιγνητοποίηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρνητικό στην απολιγνητοποίηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ακριβώς. Ότι δηλαδή πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή, αυτό χρειάζεται σχεδιασμό. Χρειάζεται καταρχήν να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας τις υπάρχουσες και να εξασφαλίσει βεβαίως το βιώσιμο της περιοχής. Ότι θα περάσει από μια εποχή σε μια άλλη. Βεβαίως, είναι πολύ καλό. Ο κ. Μητσοτάκης όμως το είπε αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ, το λένε και γενικώς, γιατί έχει ντυλάρει. Και αυτό φαίνεται και από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Κάθε άθρο του αναπτυξιακού νομοσχεδίου είχε πίσω και από έναν εργολάβο, έναν χορηγό, έναν σύμμαχο του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακός νόμος. Αυτό ήταν πραγματικά δηλαδή το μεγάλο deal που θυμίζει η τηλεοπτική εκπομπή. Και θυμίζει πάρα πολύ και τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις οποίες είχαμε καταφέρει να αποφύγουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται στην γνωστή τακτική: ξεπουλάμε ένα φιλέτο όσο-όσο, και αυτό το ονομάζουμε ανάπτυξη. Δυστυχώς. Θα σας πω κάτι, ξέρετε, σε αυτό. Ναι. Νομίζω ότι για 5 μήνες η φθορά που έχει επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ρεκόρ. Σε θέματα, σε ζητήματα και σε κομμάτι όχι της πολιτικής αισθητικής, αλλά της ουσίας της αισθητικής. Παρά το γεγονός ότι έχει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας δικά της, δεν μπορεί να το κρατήσει. Και η φθορά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Το δεύτερο είναι, μπορεί να και για καλό τελικά αυτή η αλλαγή της εξουσίας, να καταλάβει ο κόσμος ότι, λέγαμε παλιά, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ότι η δεξιά δεν αλλάζει. Πόσο μάλλον ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει. Τον είχαμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά ως υπουργό και στο Υπουργείο που ήταν επί Σαμαρά, πώς συμπεριφέρθηκε στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη. Με φόντο της καθαρίστρης του Υπουργείου Οικονομικών, με ένα γυνάτι δηλαδή, αλλά και για τους κολικούς φύλακες. Όπου απόλυση, αίμα και πόνος είναι ο Μητσοτάκης μας. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στη Φλόρινα για να μάθουμε πώς πάει εκεί η κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς όπως είδαμε, επικρατούν στην ακριτική μας περιοχή χαμηλές θερμοκρασίες. Πολλά περισσότερα, είπε σήμερα στο μεσημεριανό μας δελτίο ο γραμματέας των Βενζινοπολών Φλόρινας, Θεόδωρος Βουλιάρης, ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες και για το θέμα του επιδόματος.
Πώς πάει η κίνηση στην περιοχή, αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο και ποια είναι η τιμή του σήμερα που μιλάμε? Η μέση τιμή στη Φλόρινα είναι λίγο κάτω από το 1,08. Έχει λίγη κινησούλα τώρα, βέβαια έχει και λίγες μέρες που ανακοινώθηκαν και οι όροι για την επιστροφή του επιδόματος πετρελαιοθέρμανσης, οπότε αυτό λίγο αναθάρρυνε τους καταναλωτές. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, αρχίζουν να παίρνουν τις πρώτες παραγγελίες. Ήδη τώρα με το πρώτο χιόνι, οι λίστες άρχισαν σιγά σιγά να γεμίζουν, γιατί αναγκαστικά, όταν βλέπεις έξω να χιονίζει, θα προμηθευτείς πετρέλαιο για τις επόμενες μέρες. Και να πούμε, κύριε Ουλιάρη, ότι πρέπει να βιαστούν οι καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο για να προλάβουν τις ημερομηνίες για να πάρουν τα χρήματα φέτος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, φέτος για πρώτη φορά έγινε το μέτρο για την προκαταβολή του πετρελαιοθέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαιοθέρμανσης, το οποίο ήταν ένας πάρα πολύ καλός παράγοντας για το θέμα της αύξησης του τζίρου μας, που εμείς τόσο πολύ περιμένουμε οι βενζινάδες. Mm-hmm. Και πιστεύουμε, φαίνεται κιόλας σιγά-σιγά, ότι αρχίζει και πιάνει τόπο, γιατί όλοι περιμένανε αυτό το επίδομα, να δουν τι δικαιούνται και πόσα λεφτά είναι αυτά, για να μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους και να έχουν την επιστροφή άμεσα, μέσα στο μήνα. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα, αυτό κινείται ότι για να το πάρω πρέπει να πάρω ποσότητα ίση με το επίδομα και πάνω? Για να, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν δικαιούσε 250 ευρώ επίδομα, mm-hmm. Πρέπει να προμηθευτείς μέσα στο 2019 παραπάνω από το ισόποσο ή παραπάνω από το διπλάσιο. Δηλαδή πάνω από 500 λίτρα πρέπει να προμηθευτείς για να πάρεις όλο το επίδομα φέτος, μέσα σε αυτή τη χρονιά. Μάλιστα. Ο κόσμος γενικά σε τι ποσότητες αγοράζει το πετρέλαιο θέρμανση στη Φλόρινα? Πάμε δηλαδή λίγο-λίγο, αγοράζει έτσι πολλές ποσότητες? Εξαρτάται πάρα πολύ από το καιρό. Δηλαδή αν ο καιρός ήταν μέχρι τώρα όπως ήταν λίγο ήπιος και δεν είχε χιονοπτώσει κτλ. Οι παραγγελίες είναι 100 και 200 λίτρα. Ο κόσμος όσο βλέπει τον καιρό να αγριεύει, οι παραγγελίες αυξάνονται, ανεβαίνουν 300 και 400 λίτρα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι οι παραγγελίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, με τις παχές αργελάδες που λέμε όλοι μας, που οι παραγγελίες δεν ήταν κάτω από 1000 λίτρα. Όλοι παίρνανε πετρέλαιο και γεμίζανε τη δεξαμενή για να βγάλουν ένα-ενάμιση μήνα. Και δεν λόγος, για να βγάλουν το δεκαήμερο. Και ο λόγος είναι ότι έχουν βρει και εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης ή ότι αντέχουν σε πιο πολύ κρύο στο σπίτι τους? Θα σας πω, ο βασιλιάς της θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Mm. Ό,τι και να λέμε, ο κόσμος έχει γυρίσει και στα ξύλα, έχει γυρίσει και στο πέλετ, αλλά ο βασιλιάς της θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Οι τιμές είναι απαγορευτικές όταν ξεπερνάει το 1 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν σκεφτείτε ότι μια μέση οικογένεια στη Φλόρινα θέλει 4 τόνους για να βγάλει τη σεζόν του χειμώνα, το 9 μήνο του χειμώνα που λέμε εδώ εμείς οι Φλωρινιώτες, γιατί ναι, ξεκινάει το Σεπτέμβριο και τελειώνουμε τον Απρίλιο. Βεβαίως. Να σβήνουμε τα καλοριφέρ. Χρειαζόμαστε 4.000 και ευρώ για να είναι μια δαπάνη η οποία είναι απαγορευτική, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Είναι πολλά τα λεφτά για τη θέρμανση. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνει λίγο κρύο ή αντέχουμε παραπάνω ή δεν κάνουμε οικονομία. Οι Φλωρινιώτες θέλουν 4.000 ευρώ για να βγάλουν ένα χειμώνα με πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό είναι ο λόγος. Το στενάχωρο, Απόστολε, είναι να δούμε από τις 4.000 ευρώ που ανέφερε ο γραμματέας ποια είναι θέρμανση και ποιο ποσό είναι φόροι. Έτσι, εκεί ήθελα να πάω. Το 70% των καυσίμων, όπως ξέρουμε, σε όλα τα καύσιμα είναι φόροι. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Και το πάγιο έτοιμά μας και σαν σύλλογος Φλόρινας και σαν ομοσπονδία με τον κύριο Κιούση, τον πρόεδρό μας, είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τις περιοχές όπως τη Φλόρινα και άλλες περιοχές της Ελλάδας ακριτικές, που έχουμε θερμοκρασίες υπό του μηδενός για πολλές μέρες μέσα στο χειμώνα. Πάντως, θα μπορούσε, κύριε Ουλιάρη, να είχαμε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση στη Δυτική Μακεδονία? Τώρα βάζω μέσα πολλά ζητήματα. Η απολιγνητοποίηση που τρέχει, οι αναφορές στον Πρωθυπουργό ότι θα είμαι δίπλα στο πλευρό της Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή έχουμε και αυτές τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα εκεί, ώστε να γίνει πιο φθηνό το καύσιμο για όλο το λαό? Και βέβαια θα μπορούσαν, ειδικά στις ακριτικές περιοχές όπως η Φλόρινα, όπως η Δράμα. Επιστρέφουμε τώρα στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και θα δούμε εικόνα από την εκδήλωση που είχαμε εκεί για τον χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό ιδεών με σκοπό την παραγωγική επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του αρχείου Αμιντέου. Έχουμε σκοπό να δώσουμε τα βραβεία ενός μεγάλου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που κάναμε για την ανάπλαση της εξωτερικής απόθεσης του αρχαίου Αμιντέου. Στις σημερινές εποχές, που όλοι ξέρουμε ότι είναι δύσκολες,
δύσκολες για το παιχνίδι, δύσκολες για την προοπτική μας. Η προσπάθεια της εταιρείας για την ανάπλαση των εδαφών με ένα σύγχρονο επιστημονικό τρόπο θα είναι από τις προτεραιότητες στα επόμενα χρόνια. Η αλλίωση των χαρακτηριστικών του τοπίου και η διατάραξη της εικόνας και της ισορροπίας του οικοσυστήματος συνοδεύει τη μεταλλευτική δραστηριότητα από τις πρώτες εργασίες εξόρυξης και αποτελεί τη βασικότερη περιβαλλοντική επίπτωση. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος αποτελεί εξίσου αναπόσπαστο τμήμα της εξορυκτικής διαδικασίας. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό την αποκατάσταση, χωρίς όμως να την προσεγγίζουν σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, δηλαδή ως αποτέλεσμα σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνικές δομές, πολιτιστικές αξίες και το φυσικό υπόβαθρο που μεταβάλλεται με το χρόνο και χωρίς κυρίως να λαμβάνεται υπόψη η αηφόρος ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία. Και λόγω μεγέθους και λόγω του συμβολισμού τον οποίο περιέχει σε σχέση με το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, κάτι μοναδικό που μπορεί να το συγκρίνει κανείς και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μέγεθος και σε συνθετότητα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη ΔΕΗ και την κυρία Ανδρεάδου και τους συνεργάτες της, τον κύριο Κοντοσφύρη και όλη τη διοίκηση που μπήκαν σε αυτόν τον κόπο και προκήρυξαν αυτούς τους διαγωνισμούς, τους οργάνωσαν μαζί με μια σειρά άλλων ανθρώπων που δεν τους γνωρίζω και που φαντάζομαι δούλεψαν και αυτοί για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν όλο αυτό όλη αυτή την προσπάθεια. Λάχανο Μαρίτα Λευκό που πήγες και πήρες Μαρί Μυστερά, σε ξυγέλαζαν τα κνάβια όλα. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή «Διάλογοι» με την Τάνια Ότα. Κυρίες, κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.